Και ακόμα σημαντικότερο, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς στο γιατρό που τελειώνει σήμερα η σύμβασή του και είναι ένα τυπικό γεγονός, θα σας στείλω όταν κατέβω από το Βήμα το βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο διαδίκτυο που με προπυλακίζει, γιατί έχω προσωπική εμπειρία με τον συγκεκριμένο γιατρό, γιατί ήθελα απλώς το αυτονόητο, να πω την άποψή μου δημοκρατικά και τίποτα περισσότερο. Και προπυλακίζει και περιγελάει εκλεγμένο εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, αυτή είναι η δημοκρατική του ευαισθησία και υπάρχουν και υπόνοιες ότι μπορεί και να έσπηρε και τον κορονοϊό μέσα στο νοσοκομείο που εργαζόταν και προς άκρην καιρού, και προς άκρην καιρού δεν διενεργήθηκε ποτέ η ΕΔΕ. Μην με διακόπτετε, κύριε Ξανθέ. Μην με διακόπτετε. Μισό λεπτό, κύριε Ξανθέ. Υπάρχουν δημοσιεύματα. Εντάξει. Μισό λεπτό. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Μην αυξάνετε τον τόνο της φωνής σας. Μην με διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Θα συνεχίσω και θα πω την άποψή μου. Αυτό ακριβώς έκανε και ο εν λόγω συνάδελφος, αυτό έκανε και ο εν λόγω γιατρός. Προσπαθούσε να θυμώσει την αντίθετη άποψη και την αντίθετη φωνή. Θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος κινείται με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθώντας να διακόψει τον συνομιλητή του. Χωρίς να τον αφήσει να εκφράσει την άποψή του. Κύριε Μαραβέγια, κύριε Ξανθέ, μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό, δεν σας αφορά. Ο κόσμος δεν τελείωσε. Δεν μπορεί να υπάρχει προνόμιο υψώματος της φωνής από ορισμένους συναδέλφους και άλλοι να μην το έχουν. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Ηρεμήστε, κύριε Μαραβέγια, και παρακαλώ. Ο κύριος Ξανθός γιατί έφυγε? Δεν πρέπει να προεβάζεται ο κανονισμός. Δεν ήταν προσωπικό το θέμα. Υπάρχουν δημοσιεύματα, κύριε Σκουρλέτη, να τα πληροφορηθείτε πρωτού εκφραστείτε και να δείτε και τα βίντεο και να δείτε λίγο το ποιόν του συγκεκριμένου γιατρού. Κύριε Μαραβέγια, σας παρακαλώ. Όλοι κρίνονται, δεν αφορά κανέναν προσωπικά. Βλέπαμε λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Μαραβέγια. Εάν κάποιο, κύριε Σκουρλέτη, κύριε Σαθό, αν κάποιο νομίζει ότι θίγεται, μπορεί να προσφύγει σε δικαστήρα και προσβολή της προσωπικότητάς του. Αλλά δεν είναι θέμα. Μα βλέπετε. Άποψή σας. Εσείς. Άποψή σας είναι αυτό. Εσείς. Άποψή σας. Εσείς. Μια τυπική διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία πολιτική δίωξη. Κύριε Σκουρλέτη, εσάς τι σας νοιάζει τώρα εσάς αυτό? Ναι. Αφήστε το αυτό. Δεν έχετε δίκιο. Και δίκιο να είχατε και άδικο να είχατε, κυρίως δεν είχατε το λόγο. Μισό λεπτό. Δεν έχετε δίκιο να διακόπτετε. Αν όλοι κρίνονται εδώ ό,τι λένε, όποιος νομίζει ότι φύγεται, υπάρχουν και τα δικαστήρια για να προσφύγουν και κατά το ποινικό μέρος και με την αστική αποζημίωση και προσβολή της προσωπικότητας. Συνεπώς, σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε. Κύριε Μαραβέγια, παρακαλώ και εσείς με χαμηλότερους τόνους συνεχίστε την παρέμβασή σας. Ορίστε. Επιμέρες λοιπόν βλέπουμε το